Καλημέρα, εσύ είσαι Μαριόλα. Ναι, εγώ είμαι. Καλημέρα. 95,2 άθες DJ. Μαθαίνουμε ότι έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα, έτσι δεν είναι? Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνεις? Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από το σύζυγό σου. Αχ, μα τι καλό που είναι. Χαίρετε και στην παρέα σας και να μου, να μου προσέχεις τη Μαρία. Α, ναι, θα το πιάσω. Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Καλημέρα, Μαράκι. Καλημέρα. Μπορούμε, γιατί καλή. Τρελή. Να περάσετε ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Τι είπε, ρε παιδί μου, να με προσέχετε, γιατί είστε τρελοί κι εσείς. Ρες Μαρία, εδώ πέρα δεν μπορείς να... Τι δεν μπορώ να... Σαν σήμερα το 3400. Με ακούστε, λέω. Βεβαίω το 3000. Σαν σήμερα το 1446 π.Χ. Ο Νόε ανέβηκε στην Κυβωτό. Απαπα! Σοβαρά, σαν σήμερα. Ναι, είναι ναι, αυτό, ναι, ανέβηκε απάνω, βεβαίω. Χαιρέτησε τη σημαία. Παίξαν οι σφυρίκτε. Είχαν σφυρίκτε τότε. Ναι, με γιατί. Έβαλε μέσα τα κατσίλια και τα γίδια όλα. Και πού πήγανε. Και είπε πάνω να φύγουμε τώρα. Βόλτα, είπε παιδιά, θα βρέξει σε λίγο. Έβρεξε! Πολύ χαμό. Μη σου πω τι έγινε. Λέτε κάτι μεταξύ σα που θέλω να πρέπει να το μάθω. Μου λέει αν έγινε ποντίκι. Του λέω ναι, είναι ένα ποντίκι. Τι ποντίκι? Ποντίκι, ποντίκια. Παναγία μου, εδώ. Όχι τέτοιο ποντίκι, Χριστιανέ μου, ποντίκι για το PC. Α, ωραία. Παναγιώτη, καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, σου εύχεται η Κατερίνα. Εμείς είμαστε από το 95,2 Athens DJ, κάνουμε εκπομπές κάθε μέρα, νούμερο 1, αγαπημένα. Ναι. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Θες να πεις κάτι για την Κατερίνα ή αυτό το ευχαριστώ και μόνο φτάνει? Όχι, ευχαριστώ από κοντά. Άρα αυτό το ευχαριστώ και μόνο φτάνει. Εντάξει λοιπόν, 7:33, καλημέρα Παναγιώτη. Υδροχός, μόνο ο ξεκάθαρος προσανατολισμός θα σας οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις. 8. Εγώ θα γίνω η πηξίδα σου. Εσύ και μόνο εσύ. Η πηξίδα για το ταξίδι τη ζωή. Και η θα σε πάω. Α, λες ακόμα. Θα σε πάω σε ένα απάνεμο λιμανάκι. Στη Μαλαισία. Μαλαισία. Εκεί που χάνονται. Για να χαθώ. Για να σε εξαφανίσει. Ωραία, παιδιά, ωραία. Εγώ δεν ήθελα να πω κάτι τέτοιο, όπως ξέρεις. Είδες που σε επηρεάζουν. Γιατί τον επηρεάζεις? Εντάξει, όταν τα λέμε, η Μαλαισία δεν είναι και άσχημη. Σαν ιδέα. Δεν θα χαθώ. Εντάξει, θα δούμε. Για λέγε. Λέει κάτι για τρίγωνα. Εντάξει, θα φορέσει τη βερμούδα σου. Εντάξει, δεν μπορεί. Και οι θείες, η έλλειψη στόχων θα τραβάει το άλογο σήμερα. Η ενέργεια και η ψυχική κούραση θα είναι αναπόφευκτη. Ήρθε η ώρα για μια αλλαγή. Αλλαγή στην κοινωνία. Αλλαγή στο breakfast. Τι εννοείς? Μιχάλη μου, μια αλλαγή. Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Για να γίνει αυτή η αλλαγή πρέπει εγώ να βγω στο μπαλκόνι. Βγες! Μίλα για την αλλαγή. Κάνε την ανατροπή. Κάνε την ανατροπή. Και όμως η ανατροπή είναι έτοιμη να γίνει. Κοχλάζει και βράζει το καζάνι της ανατροπής. Θα γίνει ανατροπή! Κάθε Δευτέρα στο Μέγα! Έργουιν, από Δευτέρα τα μαζεύεις. Τα κορίτσια, Μιχάλη μου, θέλω να σου πω το εξής. Ξενυχτάνε μόνα τους ή δύο-δύο? Πώς? Μόνα τους ξενυχτάνε τα κορίτσια ή δύο-δύο? Και γιατί ποιος ρωτάει, δηλαδή, καταλαβαίνω. Τι ηλίθια ερώτηση είναι αυτή. Εγώ ρωτάω, Μιχάλη μου. Τα κορίτσια, Μιχάλη μου, απόλαυσαν τη Ματίλδη Μαγκύρα. Μα γι' αυτό σου λέω, είναι ηλίθια η ερώτηση. Το είπα από την αρχή, το κατάλαβα. Μου ερχόταν μια ηλικιότητα. Καυτά φιλιά, Μιχάλη μου, η Άρε. Τι γιορτάσανε, δεν καταλαβαίνω, τι γίνεται. Σε κανένα κουτούκι εμφανίζεται. Ναι, κάπου τραγουδάει, κάπου είναι. Δεν ξέρω τώρα που είναι αυτό. Όχι, δεν πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι και. Ναι, σε κάποιο. Σε καμιά πιζαρία είναι. Σε λατζίδικο, δεν ξέρω που είναι. Μήπως είναι εκεί σε λουκουμάδες που είναι στην Ειρήνη. Τι λέτε πια. Δηλαδή, Ειρήνη στου λουκουμάδε. Έκλεισε αυτοκινητόδρομο αναζητώντα ένα κομμένο πέος. Τι έγινε. Η αστυνομία τη Βρετανία αναγκάστηκε χθε να κλείσει ένα αυτοκινητόδρομο δύο κατευθύνσεων διπλή. Καθώ αναζητούσε το πέος ενό άντρα. Το ξέχασε κάποιος το δρόμο. Τώρα η αστυνομία έκανε λόγο για σοβαρό τραυματισμό στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, μιας και το πέος του άνδρα είχε κοπεί και είχε εκτοξευθεί. Είχε πάει πάνω στα γκαζόν. Κάτι που ανάγκασε τους ένστολους. Είναι ένστολοι αυτοί. Η δική μας η ένστολη είναι πολύ καλύτερη. Ρίχνουν καμιά σφαλιάρα από εκεί που. Οι ένστολοι του Λονδίνου ψάχνουν να βρουν το πέος. Ένα πέος μέσα στους θάμνους. Το βρήκα τελικά. Δεν ξέρω. Όχι ακόμα. Αρκετοί αστυνομικοί χτένισαν την πρασινάδα στα πλάγια του δρόμου, στα πρανή. Οι συνάδελφοι των ενστόλων σταματούσαν την κυκλοφορία κτλ. Όσο για τον τραυματία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και βεβαίως αν ήταν αυτά, συνέβαινε τώρα αυτό εδώ πέρα. Κάπου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Τι θα λέγανε οι δημοσιογράφοι? Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό. Για να βρουν το πέρας. Παρακαλώ. Ορίστε. Πόσο βλάκας είσαι. Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας? Τρόμι. Πόσο κάνει 32 διά 2? 17.
Έκανε λάθος. Έκανε λάθος. Έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρουμε την προπαίδεια. Επόμενη γραμμή. Αλό. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας? Αθήνα. Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας. Τέλεια. Έκανε λάθος. Έκανε λάθος. Είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας, είναι η Αθήνα. Μπερδεύτηκε, νόμιζα ότι τι παίρνετε, τι πίνετε, σας παρακαλώ. Άλλο, τέτοιες ερωτήσεις και τέτοιες απαντήσεις δίνει και ο άλλος και ψάχνουν να βρουν τον Boeing να μου πει. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας? Της Ελλάδας, η Αθήνα. Μπράβο. Πόσο κάνει 32 για 2? 16. Πώς είναι η νομή της Κρήτης? 5. Τέλεια. Έκανε λάθος. Έκανα λάθος. Ρεσείς, αυτά είναι της Δευτέρας και της Τρίτης Δημοτικού. Παρακαλώ, αγαπητό ακροατικό κοινό, σας παρακαλώ πάρα πολύ να συνέλθετε. Εντάξει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή γινόμαστε ρεζίλοι. Πολύ φλάκι σήμερα. Παιδιά, παιδιά. Είναι πρωί ακόμα. Έχει δίκιο ο προϊστάμενος της εκπομπής να φωνάζει κάθε τόσο. Ορίστε, αγόρι, πες το. Πόσο βλάκας είσαι! Παρακαλώ. Δεν πιστεύω να είσαι βλάκας. Φέρατε λίγο. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας? Το Παρίσι. Πόσο κάνει 32 δια 2? 16. Πώς είναι η νομή της Κρήτης? 4. Μπράβο. Παιδευόμαστε. Μισή ώρα παιδευόμαστε. Προετοιμάστηκα για σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη στον Χατζή. Θέλεις κανένα γλυκό, να μας φέρεις κανένα γλυκό. Ναι, θα φέρω γιατί έτσι κι αλλιώς θα πάω αεροπλάνο και θα έρθω και αεροπλάνο. Μην είσαι τσιγκούνης. Εγώ. Πότε να χαθείς. Παρεξήγησε. Είμαι εγώ γύφτης από τότε. Αλλά σου λέω μηχανή. Ναι, κοίταξε, α πω κάτι. Αρκεί να μου μείνει χρόνο, αρκεί να μου μείνει χρόνος από τα στούντιο και από όλα αυτά. Να λίγο χρόνο, παιδί μου. Σύμφωνα με δημοσίευμα μαλαισιανής ιστοσελίδας, ο μάγος Μπομόχ Σεντούνια Νουτζούμ. Ποιος? Ο Μπομόχ, μωρέ. Αυτός, ο γνωστός. Έσπευσε στο αεροδρόμιο ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες του για τον εντοπισμό του Boeing 777. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Για τον εντοπισμό, ο μάγος θα χρησιμοποιήσει αγκίστρι ψαρέματος και κιάλια από μπαμπού, μέσα στα οποία θα κοιτάει και θα ζητάει από τους επιβάτες να πούν πού βρίσκονται, ώστε να τους εντοπίσει το συντομότερο. Σοβαρά τώρα. Ναι, ναι, θα τους λέει πείτε μου που είστε και αυτοί θα φωνάζουν από εκεί, από τον κόλπο της μαλακίας. Πώς το λένε αυτοί. Το έχουν χάσει. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Το έχουν χάσει, παιδιά. Κατά τη διάρκεια της προσευχής μου, λέει, τα μάτια μου πονάνε και βλέπω μαύρο. Από τις σφαλιάρες που πρέπει να φάει. Ο Νουτζούμ. Τι γίνεται αν σπάει η πούδρα ή το ρούς και κομματιάζεται, και πόσο μάλλον είναι και καινούριο? Αν σας σπάσει, τι κάνετε? Ναι. Το λιώνετε. Το λιώνετε. Πώς? Το κάνετε πιο κομμάτια. Α, το κάνεις ακόμα πάντων, ναι, ναι. Και το τακτοποιείτε τέλος πάντων σε ένα μπολάκι, ναι, εκεί, ναι, πέρα, ναι, που υπάρχει ήδη. Και ρίχνετε ινόπνευμα. Μέσα. Βεβαίως. Δεν λασπώνει. Και αφού ρίξε... Αυτό θέλουμε. Να λασπώσει. Και να ξεραθεί. Να το φέρουμε πάλι έτσι στην αρχική του μορφή. Μάλιστα. Και με το που εξατμιστεί το ινόπνευμα, που, ναι, δεν παίρνει πολλή ώρα, ναι, είναι, ναι, καινούριο. Ναι. Ξέρεις πόσες φορές το έχω πάθει, παιδιά, εγώ, ναι, αυτό. Ναι, να μου πέσουνε. Να σου στέλνω να πηγαίνεις, να σου στέλνω τίποτα κυβότι να έχεις να τελειώνουμε. Μην κάνεις αυτή τη δουλειά. Αυτά δεν είναι. Πρέπει να κάνουμε οικονομία. Εντάξει, θα κάνεις οικονομία. Ναι, πρέπει. Δεν θέλει, η ομορφιά δεν θέλει οικονομία, Μαρία. Δικιά σου η ομορφιά θέλει. Αρχίσαμε. Άστο να πει. Να σου πω κάτι. Είναι Δευτέρα και θα σε διαβόλω στήλω. Άρχισε. Και συγκρατούμε από το πρωί να σου πω. Λοιπόν, πώς θα καταλάβεις αν έχεις ικανοποιήσει την κοπέλα σου σεξουαλικά? Ότι είναι ευχαριστημένη. Βλέπω ότι γυαλίζεις. Είσαι μέσα στο χαμόγελο. Δελάμπο. Τα μαλλιά έχουν κάνει. Έχεις πετάξει φύτρες καινούργιες. Βέβαια. Παιδιά, τα μαλλιά. Πες μου πόσο είμαι το δυναμωτικό σου. Είσαι το δυναμωτικό μου, είσαι πώς πίνουνε το πρωί για να δυναμώσουνε το κατάλληλο. Το μπουρουνέλαιο. Τι πίνει αυτό. Εγώ δεν θέλω, δεν έχω ανάγκη τέτοια. Δεν έχω ανάγκη ούτε βιταμίνες ούτε τίποτα. Έχω ανάγκη από σένα, κατάλαβε τι γίνεται. Είσαι η βιταμίνη. Είσαι η βιταμίνη μου, ναι. Η βιταμίνη ΤΑΦ. Τα βρήκαμε. ΤΑΦ. Είναι η ΤΑΦ. Τσαουσόπουλο. Δεν την τραβάω. Τι σημαίνει? Αυτό μου ακούγεται για έκτακτο. Είναι πολύ έκτακτο. Τι σημαίνει? Παιδιά, η σεξι ξανθιά Κατερίνα Μανάβη. Δεν ξέρω αν σ' ανάβει. Εμένα δεν, από ό,τι βλέπω. Ναι, εντάξει, μπορεί. Ναι, είναι το κορίτσι του Αμανατίδη. Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, η Νίνα Μιχάλη μου χαιρετά τους παπαράτσι. Ποια είναι η. Η Νίνα Λοτσάρη. Αχ, μου αρέσει. Ήταν στον δρόμο, είδε τους παπαράτσι εκεί στη γωνία. Λέει γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παπαράτσι, τους είπε. Ο Πέτρος Κωστόπουλος προδίδει τα μυστικά. Ποια μυστικά, τη χρεοκοπία. Εύκολο. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, 10 και 27 η διέλευση, να μου ανοίξει την αριστερή να πάω αεροδρόμιο.
Από πού θα μπείτε, κύριε Τραουσόπουλε? Στα VIP θα το αφήσω και θα φύγω. Από πού θα μπείτε, από ποιο σταθμό? Ποια είσοδο? Από την είσοδο. Ποια είσοδο? Μεταμόρφωση. Από τη μεταμόρφωση. Από τη μεταμόρφωση, έγινε. Εντάξει. Πέντε λεπτάκια λιγάκι πιο νωρίς να μας πάρετε να μας ενημερώσετε. Κρατήστε μου την αριστερή. Θέλετε και περιπολικό από πίσω? Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Να μην προκαλέσουμε. VIP δηλαδή. Ναι, ναι, μην προκαλέσουμε, απλώς δύο μοτοσυκλέτες. Το ήξερε το rebound sex? Αυτό. Εγώ δεν το ήξερα, παιδιά. Είναι η εκδίκηση του rebound sex. Ναι, 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 ναι. Είναι η εκδίκηση που παίρνει μια γυναίκα από τον πρώην της με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Πώς λέτε? Είναι πάρα πολύ της μόδας στο εξωτερικό και έρχεται και στην Ελλάδα. Για λέγε. Λοιπόν, σε αυτή τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε και έγινε έρευνα σε χώρα του εξωτερικού, λέει ότι εκείνοι που παράτησαν τις γυναίκες, τις κοπέλες τέλος πάντων και είχαν χωρίσει, οι γυναίκες για να το ξεπεράσουν. Πήγανε μένανε. Πήγανε μέσα σε 4 εβδομάδες μετά το χωρισμό με 3. Ναι. Με 3. Και λέει ότι αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης. Μπορώ να φανώ χρήσιμος? Ναι, ναι. 6-9. Εσύ τώρα γιατί δίνεις το τηλέφωνο? Να φανώ χρήσιμος. Πραγματικά, βρε Μιχάλη. Λύσε μου μια απορία. Κάθε φορά που λέμε ότι πήγε με έναν, με 2, με 3, εσύ γιατί προσφέρεσαι? Είμαι δοτικός. Τι να κάνω? Γιατί να είσαι δοτικός? Δεν χρειάζεσαι. Για την ακροματικότητα. Α, γι' αυτό. Έχει ως στόχο την απόλαυση. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν απόλαυσα από σένα και δεν την νοιάζει το μέγεθο. Δηλαδή δεν θέλω να αισθάνεσαι μειονεκτικά. Δεν ωραία, τι θα μου πει σε μένα. Να σου πω κάτι, Μαρία, στο σημείο αυτό. Έκανε λάθος. Περιμένετε, βρε παιδιά. Σαν παράδειγμα σε χρησιμοποιώ. Παράδειγμα, σε τέτοια παραδείγματα θα παίζει τον Έργο. Βέβαια, μην χάσω κι εγώ και δεν μπω στο παιχνίδι, εμένα δηλαδή. Παιδιά, αντί να χαρείτε ότι δεν παίζει ρόλο το μέγεθος. Γιατί να χαρούμε? Ίσα-ίσα μας χαλάς. Γιατί αν υπάρχει κάποιο προβληματάκι. Όχι, μας χαλάς. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μας χαλάς, κουκλίτσα μου, μας χαλάς. Πα, πέσατε να με φάτε. Μας χαλάς. Εγώ και καλό σας το... Να σου πω κάτι. Να σου πω τώρα. Να καλό δηλαδή. Να σου πω τώρα. Μας πάει χάλια εβδομάδα. Δεν θέλω να πέφτει το ηθικό σας γι' αυτό, Πεπίνα. Κλείσει το μικρόφωνο, κλείσει το μικρόφωνο. Δεν θέλω. Δεν κάνει να. Εδώ έχουμε τη δημοκρατία. Σιγά τη δημοκρατία. Αλλά μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να λέει και. Άρα δεν είναι η δημοκρατία, ό,τι θέλουμε εμείς δηλαδή, με λίγα λόγια. Όχι, δεν μπορεί να λέει ένα κρύβες εν το μέσο της δημοκρατίας. Εν το μέσο. Λέω εγώ ένα κρύβιες. Ίσα-ίσα που εγώ λέω ότι είναι πάρα πολλοί άντρες που αισθάνονται λίγο. Έχουν την ανασφάλειά τους και θέλω να σας πω ότι δεν χρειάζεται να έχετε ανασφάλεια. Δεν βρήκαμε σένα. Ούτε να σας πέφτει αυτοπεποίθηση. Δεν μας πέφτει τίποτα, μην τρελαθώ. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.